κανένα κριτική. Αυτή καλά ξεμπερδέματα ή εσείς καλά ξεμπερδέματα? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε μία λογική, την έχουμε πολλές φορές πει και εγώ θα την επαναλάβω με όση δύναμη μπορώ. Υπάρχει, είναι δεδομένο, το σκάνδαλο Νοβάρτης, το οποίο είναι βέβαια ένα κομμάτι από το γενικότερο σκάνδαλο που αφορά το φάρμακο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά πολύ ισχυρό κομμάτι. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα αποδεδειγμένο σκάνδαλο το οποίο πρέπει να διερευνηθεί πια όσο αφορά τα πρόσωπα. Σαφέστατα και εγώ συμφωνώ με τον κύριο Στεφανάδη ότι εμπλεγμένοι σε αυτό το σκάνδαλο είναι ένα κομμάτι του ιατρικού κόσμου, βεβαίως η ίδια η Νοβάρτης και τα λοιπά. Το ερώτημα είναι όμως... Αλλά το ψάχναμε από το κεφάλι σε αυτά. Το ερώτημα όμως είναι πόσο εμπλεγμένη είναι η πολιτική ηγεσία του τόπου. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Βεβαίως όλα τα πρώτα στοιχεία μας ήρθαν από την Αμερική. Θα μπορεί κάποιος να πει ότι εδώ έχουμε και μια εμπλοκή σε ένα μεγάλο βιομηχανικό πόλεμο σε σχέση με τα φάρμακα. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό το γεγονός. Άρα ήταν φυσιολογικό και είναι φυσιολογικό η δικαστική εξουσία, ας την πούμε έτσι, να προσπαθεί να ερευνήσει αυτό το σκάνδαλο. Ναι, στήσατε υπόθεση. Εδώ ο Παπαγγελόπουλος είναι τώρα το πιο φρέσκο πράγμα. Στήσατε την υπόθεση, τους κυνηγάγατε τους ανθρώπους. Δίνατε διαρροές ότι είναι ένο και ενώ δεν ήταν τίποτα. Σε ένα υπαρτό σκάνδαλο γίνεται ξαφνικά μια κίνηση αντιπερισπασμού μέσω μηνύσεων ανθρώπων που με βάση τον νόμο που οι ίδιοι είχαν φτιάξει έρχονται υποθέσεις τους στη Βουλή και επιστρέφουν πίσω στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη για αυτούς τους δύο ανθρώπους, δηλαδή εννοώ τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, λόγω έλλειψης φαντάζομαι στοιχείων, δεν έχω διαβάσει και το σύνολο, τις έχει βάλει στο αρχείο. Με βάση όμως τις μηνύσεις τους, εγκαλείται ο κύριος Παπαγγελόπουλος ως ο εμπνευστής μιας δίθεν σκευωρίας για να επιτεθεί σε πολιτικούς αντιπάλους. Και ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα για το πρώτο κομμάτι, ενώ η δικαιοσύνη έχει ζητήσει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο και να αποδοθούν κατηγορίες σε έναν από τους τρεις άλλους, ας ελπίσουμε ότι θα είναι αθώος, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει το τεκμήριο της αθωότητας, αυτό το πράγμα προχωράει στη Βουλή αυτή η διαδικασία και μάλιστα με ένα τρόπο όπου, πώς να το πω, παίζουμε μέσα σε εισαγωγικά σε σχέση και με τα κοινοβουλευτικά. Δηλαδή η κυβέρνηση λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν έρχομαι στη Βουλή αλλά έρχονται οι βουλευτές, ο Πρωθυπουργός της χώρας για ένα τόσο μεγάλο ζήτημα που έχει γίνει ντόρος, εμφανίζεται στη Βουλή για ένα λεπτό για να διαψηφίσει και να φύγει, δεν μένει και μάλιστα ακολουθείται μια διαδικασία ότι τον Παπαγγελόπουλο τον θεωρούμε πιθανό σκευωρό, άρα φτιάχνουμε προανακριτική. Υπάρχει λοιπόν ένας φυσικός αυτούργος, δηλαδή ότι ο Παπαγγελόπουλος πήγαινε και τα λοιπά, χωρίς ηθικό αυτούργο ή μάλλον κάνοντας τον Παπαγγελόπουλο και ηθικό αυτούργο. Δηλαδή μόνος του κάτσε και το έτσισε, έπεισε το FBI, είχε κάποιες εντυπωσιακές δυνάμεις. Εγώ πάντοτε έλεγα και πολύ πριν, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, τη Νέα Δημοκρατία έχει το δικαίωμα να αυτοξευτελιστεί. Για μας είναι μια δυνατότητα επιπλέον αυτό, αφού θελήσαν να προχωρήσουν έτσι, να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο τα στοιχεία, θα έλεγε κανένας, του σκανδάλου Νοβάρτης αλλά και του σκανδάλου του φαρμάκου. Αυτό θα γίνει και στην Προανακριτική Επιτροπή, η οποία βέβαια είναι και κλεισμένο των θυρών. Α, θα είναι και κλεισμένο. Ναι, βέβαια. Έτσι είναι από το... Ναι, σωστά. Δεν είναι εξεταστική. Αλλά οπωσδήποτε κάνει εμείς η πρότασή μας ήταν να γίνει εξεταστική επιτροπή αφού φτάσαμε. Ώστε να όλα στο φως και δημόσια. Όλα στο φως, βεβαίως όλα θα βγαίνουν στο φως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εγώ θα συνεχίσω να επιμένω ότι αυτό που θα πρέπει βασικά να διερευνηθεί είναι το σκάνδαλο με το φάρμακο στην Ελλάδα, το οποίο συμμετείχε κατά τουλάχιστον 10% στη διαμόρφωση, αν πάρει κανένα τα νούμερα,
του δημόσιου χρέους. Από την άλλη και η δικιά σας φαρμακευτική δαπάνη, όπως καταγγέλει κυρίως το Κινάλ, αυξήθηκε, δεν μειώθηκε. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο, κοιτάξτε, μάλλον να πάμε σε μια άλλη λογική. Η φαρμακευτική δαπάνη δεν είναι και κατά το καλύτερο ότι να είναι χαμηλή. Γιατί έτσι, υπάρχει κοινωνικό κράτος, λέτε. Και υπάρχει και το εξής ζήτημα. Η αύξηση της δημόσιας, η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη έχει να κάνει, έχει και σχέση με την ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη. Δηλαδή μπορεί να λες ότι χαμηλώνω τη δημόσια, όπως έγινε στα χρόνια της κρίσης και της μνημονίου, και αυξάνω την ιδιωτική. Αυτό πληρώνουν απευθείας δεν και καλά. Πιέζει, συνθλίβει μερικές φορές. Να, η περίπτωση που συζητάγαμε προηγούμενα, πέρα από το ιατρικό, έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα. Δηλαδή δεν είναι, έχει ένα χαρακτήρα ποιος πληρώνει τι. Αυτό είναι. Και είναι φανερό ότι οι γονείς του παιδιού δεν έχουν τα λεφτά να πάνε. Γιατί είχαν τα λεφτά να πάνε στην Αμερική. Ναι, αν είχαν τα λεφτά να πάνε στην Αμερική και να εισάγουν το παιδί τους στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, κανένας δεν τους έλεγε ότι σας απαγορεύεται να πάνε. Δεν το έχουν. Άρα αυτή είναι η δικιά μας η λογική. Τώρα, το γεγονός ότι ο κ. Παγγελόπουλος, θα έλεγα, η δική μου γνώμη είναι ότι κατέριψε, βεβαίως αν διαβάσει κανένα τη μήνυση του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου, που είναι τα βασικά για να κινήσει η διαδικασία, δεν βρίσκει κάτι το οποίο αφορά πλέον. Μάλιστα. Άκουσα, είδα, πώς. Και βέβαια το δεύτερο που το ανέφερα και στη διάσκεψη των Προέδρων, και με αυτό να είναι, έχουμε και θα κλείσω με αυτό, έχουμε και κάτι λίγο παράξενο, όχι παράξενο, δείχνει και τη διαδικασία, ότι ενώ έχει κατατεθεί η μήνυση, έχει φτάσει στη Βουλή, αναζητούνται, επειδή δεν υπάρχει μια βάση δικαιική, θα λέγαμε, για να υπάρχει κάτι τέτοιο, το άκουσα, μου είπανε, νομίζω ότι και τα λοιπά, δεν ισχύει, αναζητούνται ακόμα, θα έλεγε κανένας, καταθέσεις, η τελευταία ήταν κατάθεση της κυρίας Ράικου, η οποία σε όλες τις προηγούμενες καταθέσεις δεν είχε αναφέρει αυτά που λέει, αναφέρει στην τελευταία, και αναζητούνται από ό,τι βλέπω και υποθέσεις που δεν έχουν να κάνουν πια με την ΟΠΑΠ. Μάλιστα. Ήσασταν σαφείς πριν προχωρήσω στην τοποθέτηση του κυρίου Καρβούνη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε 2 λεπτά επιστρέφουμε.